ότι υπάρχουν εργοδότε θέλουν να λέγονται προσωπιακασμένο. Όχι τον εργοδότο, είναι πρόκληση για την εργατιά που παίρνει 300 ευρώ. Παραδείγματο στην κρίση των εργαζομένων και στο κοινωνιά. Αφού φάγανε επί 4 μέρες τα λεφτά των εργαζομένων κάτω στην Καλαμάτα, αυτή η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας τη ΓΕΣΕ, ήρθανε σήμερα, αφού με ευθύνη δική τους δεν έγινε συνέδριο, ήρθανε σήμερα προκλητικοί με τον καραμπινάτο εργοδότη, κύριο Καραγεωργόπουλο, πρόεδρο ανώνυμης εταιρείας, ιδιοκτήτη άλλης εταιρείας που τη μεταβίβασε σε κυπριακών συμφερόντων εταιρεία, να επιχειρήσουν να κάνουν ένα συνέδριο παροδία, να επιβάλλουν με τη βία τους μπράβους και την αστυνομία, τους νότους και τους εργοδότες μέσα στα σωματεία, μέσα στην ίδια τη ΓΕΣΕ. Όσον αφορά τις δυνάμεις της ΠΑΣ, τις δυνάμεις της ΔΑΣ, το ζωντανό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος που συσπυρώνεται στο ΠΑΜΕ, θέλουμε να γίνει συνέδριο χωρίς νόθους και εργοδότες και προς αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε όλο το επόμενο διάστημα. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση αυτή η συνδικαλιστική μαφία να είναι εδώ μέσα στο κτίριο της ΓΕΣΕ και να διαχειρίζεται τα πράγματα κατά πόσο θέλει. Έχει τελειώσει, έχει λήξει η θητεία της, τα κλειδιά, το κτίριο πρέπει να έρθει στα χέρια των εργατών. Το γεγονός ότι έχουμε μια Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία εκπνέει, τι ακριβώς θα γίνει? Ακούστε το παράδοξο, ακούστε το παράδοξο. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ πήγε και έστειλε έκκληση στα κόμματα του Μνημονίου, αυτά που ψήφισαν το μνημόνιο, αυτό που κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη δυνατότητά της δηλαδή να υπογράφει Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αστυνομία, να έρθουν όλοι μαζί αυτοί, λέει, να επιβάλλουν το νόμο, δηλαδή τι να επιβάλλουν, να επιβάλλουν τους εργοδότες μέσα στα σωματεία. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ έχει την ευθύνη για αυτή την παροδία, αυτό τον τραγέλαφο που γίνεται, οι εργάτες τους γυρίζουν την πλάτη και οι εργάτες θα πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Είμαστε τρεις αντιπρόσωποι από το συνταξιουχικό κίνημα που είμαστε κλεγμένοι στη διοίκηση της ΓΕΣΕ με το ειδικό άρθρο που υπάρχει για τους συνταξιούχους. Και ήρθαμε στη σημερινή συνεδρίαση που είμαστε προσκεκλημένοι. Είχαμε λοιπόν το επεισόδιο συγκεκριμένως της εκτελεστικής επιτροπής από την πλειοψηφία της να επιτεθεί στον συνάδελφο τον Μπάλμο που είναι 70 χρονών και να του λέει ποιος έφερε εδώ, είσαι τραμπούκος και να βγεις έξω. Έτσι δημιουργήθηκε το επεισόδιο.